ο άλλο σκέλος συμφωνίας, όπως αναμενόταν, ήταν δεδομένο. Ο τρόπος που τέθηκε το χρέος έχει και τα τρία κουτάκια που είχαμε πει μέσα, δηλαδή το βραχυπρόθεσμο που αφορούν τα μέτρα που μπορεί και θα πάρει ο ESM. Εδώ υπενθυμίζω ότι ο ESM έχει δανειστεί για λογαριασμό της Ελλάδας με δεκαετή και 20ετή ομόλογα. Αυτά θα γίνουν 30ετή ομόλογα, γιατί μπορεί να πάει στις αγορές αύριο και να πάρει 30χρονα με 0,46 κτλ. Άρα το ένα κομμάτι το βραχυχρόνιο κατοχυρώθηκε. Το μεσοπρόθεσμο, το οποίο ουσιαστικά τι είναι, όλα τα χρέη των άλλων, του ΔΝΤ, των κρατών μελών και τα λοιπά, και του EFSF, τα παλιά, αυτά μπήκαν σε αυτό το κουτάκι με 5 αναφορές το πώς μπορούν να αποτελέσουν ένα διαχειρίσιμα. Τα οποία όμως μένουν και αυτά, μια κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση και από άλλες πλευρές είναι ότι ναι μεν περιγράφεται ο οδικός χάρτης, αλλά είναι στον αέρα όλο αυτό. Εξαρτάται από για το πώς θα και ποσοτικοποιηθεί και υλοποιηθεί. Υπάρχει το θέμα της ποσοτικοποίησης. Όπως ξέρετε, το μόνο ποσοτικοποιημένο που μπήκε αυστηρά είναι το πλαφόν. Το πλαφόν, 15%. Το πλαφόν το 15%, το οποίο σε αυτή τη φάση μας ευνοεί, γιατί είναι όλα τα σημαντικά χρόνια, το 22, το 23, το 28, το 29 κτλ. Όλα αυτά πάνω στα οποία στηρίζεται η ιδέα ότι πρέπει να εξομαλυνθεί. Άρα αυτός είναι ο μόνος ισχυρός ποσοτικός δείχτης. Το μεσοπρόθεσμο όμως κουτάκι έχει αρκετά σημεία, έχει ενσωματώσει όλα τα σημεία που θέλαμε, να το πω απλά, άρα είναι ικανοποιητική διατύπωση όπως υπάρχει. Και το μακροπρόθεσμο, το οποίο περιλαμβάνει ουσιαστικά το τρίτο κομμάτι του χρέους, δηλαδή ότι πρέπει να έχει κάποιο σύστημα κόφτη, δηλαδή ανάλογα με την πορεία του ρυθμού ανάπτυξης κλπ. Μπήκε η ιδέα του κόφτη. Το ότι ανάλογα με την πορεία της οικονομίας, ότι λέει ότι δεν προβλέψιμα κτλ. Αλλά μπήκε ρητά ο όρος που θέλαμε, δηλαδή ότι θα υπάρχει ένας αυτόματος μηχανισμός σε περίπτωση που στην προβολή του το χρέος με βάση την πραγματική εξέλιξη τίνει να ξεφύγει, θα ενεργοποιείται αυτό το σύστημα. Αυτό είναι. Είστε ικανοποιημένος με την παραμονή, ας πούμε, το συμβιβασμό που έγινε με το ΔΝΤ. Γιατί το ΔΝΤ φαίνεται ότι μένει μέχρι να φύγει ή φεύγει μέχρι να μείνει. Είμαστε τώρα σε μια τέτοια κατάσταση περίπου με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Λέει ότι θα κρίνει με την πορεία των εργασιών, ας το πούμε. Δηλαδή, αν εφαρμοστεί σωστά το πρόγραμμα, όντως θα πάμε για ελάφρυνση. Το είπε και χθες. Πού βρισκόμαστε τώρα σε αυτό, γιατί πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτήν την εξέλιξη? Είναι λεπτό το θέμα, διότι το ΔΝΤ βρίσκεται σε ένα σημείο στο οποίο όντως δεν μπορεί να μπει, εάν δεν είναι πολύ αυστηρή η διαδικασία για το χρέος. Αν δεν υπάρχει ουσιαστική ελάφρυνση, περί αυτού πρόκειται. Αυτό λέει το Ταμείο με την έκθεση του την προχθεσινή. Πριν το Eurogroup έβγαλε μια έκθεση που για μας είναι πολύ θετική. Δηλαδή εδώ χαιρετίζουμε το Ταμείο όλοι. Η έκθεση του ΔΝΤ είναι πάρα πολύ θετική, γιατί έχει μικρά πλεονάσματα, πολύ χαμηλή αποπληρωμή του χρέους. Και μέτρα. Έχει μέτρα, αλλά στην έκθεση που έβγαλε αφορούσε πρωτίστως την... Δεν έχει δίκιο όμως, κύριε Υπουργέ, ότι αυτά τα πλεονάσματα που λέμε εμείς το 3,5% για 20-30 χρόνια δεν είναι δυνατόν να το πιάσουμε. Με τίποτα. Προφανώς γι' αυτό και έφυγε οποιαδήποτε αναφορά σε τόσο ψηλά πλεονάσματα. Δεν έφυγε, εκεί είναι. Μπήκε μες στο κείμενο. Το τι θα γίνει στο μέλλον θα το δούμε. Εκεί είναι. Ναι, μπήκε με τρόπο αναφοράς στα δεδομένα του ευρωπαϊκού συστήματος. Δηλαδή το ότι η Ελλάδα μετά το 18 εκτός προγράμματος ουσιαστικά θα ακολουθεί το Fiscal Pact που λέμε, το ευρωπαϊκό. Δεν έχει δέσμευση χρονικής εξαίρεσης από το... Η αλήθεια πάντως, κύριε Υπουργέ, είναι και νομίζω ότι πρέπει να το παραδεχτείτε, ότι δεν πήραμε αυτά που θέλαμε στο χρέος. Το χρέος η κυβέρνηση δεν κέρδισε. Δεν θα πω ότι έχασε, αλλά δεν κέρδισε στην πραγματικότητα αυτά που περίμενε. Είχατε ανεβάσει το πύχη και περάσατε μάλλον από κάτω στο χρέος. Δεν ξέρω αν περάσαμε. Είναι υπερβολική αυτή η διατύπωση. Εμείς θέλαμε να μπει, δική μας σύλληψη ήταν να γίνει ρητή αναφορά στο χρέος, να υπάρξουν τα τρία διαφορετικά κουτάκια, σε εισαγωγικά.
νομίζω ότι είναι ικανοποιητική με δεδομένες τις διαφορές και τις συνθήκες όπως υπάρχουν σήμερα, έτσι. Και το πολιτικό σκηνικό και τη σύγκρουση προφανώς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τους Ευρωπαίους εταίρους. Θεωρώ ότι είναι ικανοποιητική. Δεν θα έλεγα ότι είναι μαξιμαλιστική. Δεν θα έλεγα όμως ότι ότι είναι και αρκετή σημεία, δηλαδή. Πάνω στην απόφαση είναι ότι κανονικά πρέπει να πάρουμε περισσότερα χρήματα. Δηλαδή το σύνολο του ποσού με βάση και τις δόσεις και από τη χρονιά που πέρασε πλησιάζει τα 15. Εμείς παίρνουμε 10 και αυτά σπαστά. Και μάλιστα υπό την αίρεση ότι πρέπει να εφαρμόσετε και μερικές αλλαγές εδώ σε σχέση με το πρόγραμμα και στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων και στο ΕΚΑΣ και σε άλλους τομείς. Θέλω να πω, είστε ικανοποιημένοι και από το ποσό. Καλύπτεται. Εντάξει, καλύπτουμε αυτά που έχουμε να πληρώσουμε στο καλοκαίρι. Το λέω γιατί ακούγεται μια κριτική ότι στην πραγματικότητα παίρνουμε μια ανάσα να πληρώσουμε τώρα το καλοκαίρι και να είμαστε σε ηρεμία. Και μετά θα ξαναπούμε στην κουβέντα με τη δεύτερη αξιολόγηση, με το πιθανό ενδεχόμενο να συζητήσουμε ένα πακέτο για τη συμμετοχή του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ στο πρόγραμμα. Νομίζω ότι στο θέμα το χρηματικό είναι ικανοποιητική απόφαση. Αυτό το οποίο επιδιώκαμε ήταν η πληρωμή των δανείων, τα 5,7 δις σε πρώτη φάση κτλ. Και να υπάρξει δυνατότητα αποπληρωμής του ιδιωτικού τομέα, ναι, το ό,τι χρωστάμε. Αυτό το πετύχαμε. Δεν έχει μαξιλάρι, να το πω έτσι. Δεν έχει μαξιλάρι. Αυτό. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι μέχρι τέλος, μέχρι το φθινόπωρο, θα αποπληρώσουμε πλήρως τα χρέη του δημόσιου τομέα στον ιδιωτικό. Αυτά είναι χρήματα που θα πέσουν στην οικονομία. Είναι σημαντικό κομμάτι και θεωρώ ότι από εκεί και πέρα σε συνδυασμό με άλλα πράγματα θα υπάρχει μια μεγάλη ανάσα στην οικονομία που επιδιώκαμε σε αυτή τη φάση. Είναι και προσδιορισμένος ο σκοπός. Θα πληρώνονται αυτά τα χρήματα μόλις απορροφούνται και θα έρχεται το επόμενο. Το επόμενο κτλ. Αυτό θα το συζητήσουμε έτσι κι αλλιώς και σε συνδυασμό με τους σχεδιασμούς που κάνετε. Αλλά θέλω να μας διευκρινίσετε αν η κυβέρνηση σκοπεύει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να φέρει αλλαγές στα ήδη ψηφισθέντα μέτρα προκειμένου να προσαρμοστεί με τις απαιτήσεις που τέθηκαν στη... το συμπληρωματικό, θέματα, συμπληρωματικό συμπληρωμένο. Τα συγκεκριμένα θέματα που υπήρξαν. Τα αφορούν κιόλας. Ναι, το υπήρξε και με το κόκκινο δάνειο. Υπάρχουν τρία θέματα ουσιαστικά. Είναι πολύ συγκεκριμένα. Στο δικό μου κομμάτι στα κόκκινα δάνεια υπάρχει εκκρεμότητα για αυτά που έχουν εγγύηση του δημοσίου. Πώς θα διατυπωθεί αυτό, πώς θα γίνει, σε ποια κατεύθυνση θα πάει. Νομίζω ότι θα κάνουμε άμεσες συζητήσεις. Προφανώς εμείς με εγγύηση του δημοσίου δεν θεωρούμε ότι μπορεί, γιατί έχουν αντίκτυπο δημοσιονομικό. Δεν μπορούν να μπουν σε. Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Υπουργέ. Εγώ θα παρατηρήσω και κάτι άλλο, μια και το λέτε. Είναι τέτοια δάνεια, για παράδειγμα, έχει η ΔΕΗ. Αν αυτά πωληθούν σε ξένα funds, δεν θα υπάρχει πρόβλημα με τη ΔΕΗ. Είναι ιδιωτικά δάνεια. Ιδιωτικά, αλλά εδώ χρωστάει. Και έχουν εγγύηση του δημοσίου. Όποιος μιλάει ελληνικά χρωστάει στη ΔΕΗ. Ναι, ναι. Αυτά έχουν εγγύηση του δημοσίου. Ναι. Λοιπόν, τα εγγύησεις του δημοσίου είναι ένα λεπτό θέμα. Εμείς έχουμε προτείνει 2-3 διαφορετικές λύσεις στο θέμα αυτό. Ναι. Οι οποίες νομίζω ότι αυτές θα συζητήσουμε και θα βρούμε λύση. Θα απολυθούν σε αφάντς ή όχι. Εμείς είπαμε ότι δεν μπορούν να απολυθούν ως έχουν με την εγγύηση του δημοσίου. Ή θα έρεται η εγγύηση του δημοσίου εάν... και θα φύγουν. Και θα φύγουν. Ή θα βρούμε ένα ενδιάμεσο σύστημα στο οποίο να διασφαλίζεται ότι δεν θα έχει αντίκτυπο στο προϋπολογισμό. 6 δις είναι, 1,5 δις είναι κόκκινα. Μάλιστα. Γι' αυτό σημαντικό δεν είναι. Γι' αυτό λέω. Δεν υπάρχει λοιπόν ένα θέμα εκεί. Εμείς... Ναι, αλλά είστε αναγκασμένοι να προσαρμοστείτε όμως, διότι αλλιώς δεν θα πέσει το χρήμα. Αλλά το πω, και να πέσει. Δεν θα προσαρμοστούμε. Με αυτούς τους δύο τρόπους που λέτε, ή έρεται λοιπόν η εγγύηση. Ή έρεται, θα βρεθεί ένας τρόπος, θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση ακριβώς για να μην έχει αντίκτυπο στο προϋπολογισμό. Λύση και το ΕΚΑΣ έχετε βρει. Δεν είναι του κλάδου σας που λένε, αλλά. Θα βρεθεί και σε αυτό λύση, νομίζω. Χωρίς να χρειαστεί να επιστραφεί, πιστεύετε, από τους δικαιούχους. Θα βρούμε και εκεί λύση. Και στο... Μπορείτε να μας φέρετε κανένα καινούριο φόρο, αυτό φοβόμαστε. Όχι, μην ανησυχείτε. Έκλεισε αυτό το πακέτο, ελπίζω. Θεωρείτε, κύριε Υπουργέ, ότι... ότι είναι οριστικό πλέον. Ναι, αυτά είναι τα δεδομένα. Νομίζω ότι το καλοθετικό αυτής της συμφωνίας εξάλλου είναι αυτό, ότι έχεις πλέον το πλαίσιο. Αλλάζει περιβάλλον. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια νέα φάση, κάτι δική σας εκτίμηση. Βεβαίως και μπαίνουμε σε άλλη φάση. Θα σας πω γιατί. Γιατί η συμφωνία του, από τον Ιούλιο και τον Αυγούστου είναι προς το βαρύς. Αυτό είναι.
ουσιαστικά έκλεισε ο κύκλος όλων των οικονομικών, να το βάλω σε εισαγωγικά, μέτρα. Οι επόμενες συζητήσεις, τον Οκτώβριο και οι επόμενες αξιολογήσεις, όπως ξέρετε, και οι συζητήσεις αφορούν θέματα είτε διαρθρωτικά είτε μεταρρυθμίσεων, εργασιακά, αγορές προϊόντων. Είναι εύκολα θέματα αυτά. Δεν είπα εγώ την εύκολα. Είναι ο Σάμεσα. Δεν είπα τίποτα την εύκολα. Δεν είπα ότι είναι εύκολο. Απλώς δεν είναι δημοσιονομικά ή οικονομικά μέτρα. Αυτό έκλεισε. Δεν θα μας φέρετε άλλο φόρο. Αυτό θέλετε να πείτε. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Ακριβώς, ναι. Να μειώσετε φόρο, κύριε Υπουργέ, υπάρχει καμιά περίπτωση? Αν η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, προφανώς. Αυτό πολύ γενικό που λέτε. Αυτό το λέγατε εγώ. Όχι. Λέω, αν στον ορίζοντα, ο κόσμος, κύριε Υπουργέ, έχει υπερφορτωθεί υπερβολικά με φόρους όλοι μας. Μπορείτε να δεσμευτείτε ότι κάποια στιγμή, στο προβλεπτό όμως μέλλον, όχι να μου πείτε αόριστο αυτό που λέτε, το λένε όλοι. Δεν είναι καθόλου αόριστο αυτό που λέω. Εάν οι επιδόσεις της οικονομίας, δηλαδή ο ρυθμός ανάπτυξης, εμείς υπολογίζουμε ότι θα είναι, ας πούμε, χ. Εάν ο ρυθμός ανάπτυξης αποδειχθεί ότι είναι μεγαλύτερο, τα φορολογικά έσοδα θα υπερκεράσουν αυτό το στόχο του. Εσείς υπολογίζετε με βάση ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, γιατί έχουμε προεγγράψει και ποιος είναι ο ρυθμός ανάπτυξης κλπ. Αν πάει καλύτερα η οικονομία, προφανώς θα υπάρχουν δυνατότητες προσαρμογής. Και επειδή ένα μεγάλο μέρος των μέτρων αφορούν τα φορολογικά του 18, όπως καταλαβαίνετε. Από εκεί θα ξεκινήσετε. Θα δει η κατάσταση. Κάνουμε ένα διάλειμμα για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Να πούμε και στα δικά σας. Πάμε στο τομέα σας.